Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εμάς το παράδειγμα του Νέλσον Μαντέλα μας εμπνέει, μας οδηγεί και μας υποχρεώνει. 6 Δεκέμβρη του 2013. Σήμερα ο Αλέξανδρος θα ήταν 20 χρονών. Στην ηλικία των παιδιών που χάθηκαν το Μάρτι στη Λάρισα από αναθυμιάσεις αυτοσχέδιου μαγκαλιού. Στην ηλικία περίπου του αγοριού που σκοτώθηκε για να αποφύγει τον έλεγχο εισιτηρίου. Αφού συζητούμε τον προϋπολογισμό, πρέπει να κάνετε απολογισμό των ανθρώπινων απολειών της πολιτικής σας, των θυμάτων του μνημονίου, που οφείλετε να τα θυμάστε και να ντρέπεστε. Στις τράπεζες λεφτά, στη νεολαία σφαίρες. Ήρθε η ώρα για τις δικές μας μέρες, βροντοφώναξε η νεολαία, που αυθόρμητα ξεσηκώθηκε όταν πριν από 5 χρόνια χέρι αστυνομικού σκότωσε ένα άοπλο 15χρονο παιδί. Στις τράπεζες επιφυλάσσετε διαχρονικά λεφτά. Στους τραπεζίτες ασυλία. Για την νεολαία έχετε και εναλλακτικές μεθόδους εξόντωσης. Ανεργία, ανασφάλιστη εργασία, ανέχεια, αποκλεισμοί, αναθυμιάσεις. 13 χρονών ήταν η Σάρα, που ζούσε 2 μήνες σε σπίτι δίχως ηλεκτρικό. 5 χρονών το μικρό αγόρι που κόντεψε να καεί μαζί με τη γιαγιά του. Αυτά είναι έργα των χειρών σας. Είστε περήφανοι? Επιβάλλετε στον πληθυσμό συνθήκες ζωής υπολογισμένες να επιφέρουν τη μερική ή ολική καταστροφή του. Η πολιτική σας συνιστά εξόντωση. Υπάγεται δηλαδή στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που είναι απαράγραπτα. Και να είστε βέβαιοι ότι όταν αποκατασταθεί η δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος, κανείς δεν θα περιφέρεται ως υπεράνω της δικαιοσύνης, ελαίω του νόμου ατιμορρησίας υπουργών. Ούτε ο εμπνευστής του πρώτου χαρατσιού, ο πολύς κύριος Βενιζέλος, που στρογγυλοκάθεται χωρίς υποβρύχιες ενοχές στη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, με τη λίστα Λαγκάρντ και τα αμυντικά σχέδια της χώρας στην τσέπη, όταν οικογένειες και παιδιά πεθαίνουν χωρίς ρεύμα από το κρύο και υποφέρουν από τις κακουχίες. 6 Δεκέμβρη, 6 λεπτά, 6 ερωτήσεις για σας, 6 απαντήσεις από μας για τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ερώτηση πρώτη. Πιστεύετε ότι η δικαιοσύνη μπορεί να λειτουργεί χωρίς αίθουσες, χωρίς θέρμανση, χωρίς καθαριότητα, χωρίς υπαλλήλους, από δικαστές χωρίς αξιοπρέπεια και χωρίς φρόνημα? Γι' αυτό μειώσατε σε εξευτελιστικά επίπεδα τα κονδύλια για τη δικαιοσύνη? Εμείς πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη είναι πυλώνας της δημοκρατίας που πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με ανεξαρτησία και να διαφυλάσσει το Σύνταγμα και το πολίτευμα, ακόμη και όταν η εκτελεστική εξουσία τα προδίδει. Γι' αυτό θα θωρακίσουμε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την αξιοπρέπεια των δικαστών, όχι με χουντική σκοπή συνταγματικά δικαστήρια, αλλά με ενισχυμένο διάχυτο έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων, για να μπορεί κάθε δικαστής να διαπιστώνει τη συνταγματική παραβίαση και να αποκαθιστά την αδικία, όπως έκανε προημερών με 3 γενναίες αποφάσεις η δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ακυρώνοντας τη διαθεσιμότητα και επανεφέροντας την εργασία του σχολικούς φύλακες 3 Δήμων. Ερώτηση δεύτερη. Πιστεύετε ότι η δικαιοσύνη μπορεί να λειτουργεί με τηλέφωνα και εντολές ή να δίνει αναφορά στους επιτετραμμένους της Τρόικας κατώτατους υπαλλήλους με ανύπαρκτη δημοκρατική νομιμοποίηση? Γι' αυτό διοργανώνετε συναντήσεις Ελλήνων δικαστών με τροϊκανούς, όπως αυτή που αποκαλύφθηκε προχθές, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι είναι μνημονιακή υποχρέωση επειδή χρηματοδοτούμαστε, την ώρα που ξεπουλάτε μέσω τα ΙΠΕΔ τα δικαστικά κτίρια και το ίδιο το Υπουργείο? Εμείς πιστεύουμε αντιστρόφως ότι η δικαιοσύνη πρέπει να ελέγξει και την Τρόικα και να αναζητήσει ευθύνες για την αποστέρηση της εξουσίας του Κοινοβουλίου και τη ζημία του δημοσίου και του λαού από τα μνημόνια. Και θα συνδράμουμε τη δικαιοσύνη με στοιχεία προς την κατεύθυνση αυτή. Ερώτηση τρίτη. Πιστεύετε ότι μπορεί να καταγράφεται επισήμως απώλειες εσόδων 12 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο από τη διαφθορά και να μην προβλέπετε ούτε ένα ευρώ για την οργάνωση και στελέχωση αποτελεσματικών υπηρεσιών αντιδιαφθοράς και διαφάνειας? Πιστεύετε ότι αυτά τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως που συμποσούμενα καθ' όλη την 40ετή διακυβέρνησή σας υπερβαίνουν πολλαπλώς το φερόμενο σήμερα ως δημόσιο χρέος, δικαιούστε να τα χαρίζετε και να τα οικειοποιήσετε? Εμείς
Θα αναζητήσουμε τα χρήματα αυτά με ενεργοποίηση του νομικού συμβουλίου του κράτους ως πραγματικού νομικού συμβούλου του δημοσίου για την ανάκτηση του αδικαιολόγητου πλουτισμού και όχι ως εργαλείου επικύρωσης συμβάσεων εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας, συγκάλυψης σκανδάλων και παρέλκυσης της διεκδίκησης του κατοχικού δανείου και των γερμανικών αποζημιώσεων. Θα ενισχύσουμε τους θεσμούς διαφάνειας και ελέγχου, τη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας, που είναι σχεδόν μηδενικός ο προϋπολογισμός της, το ΣΔΟΕ, την Αρχή Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων και βέβαια το Ελεγκτικό Συνέδριο, που μειώσατε κατά 20% τον προϋπολογισμό του και περιορίσατε την αρμοδιότητά του για να αποτρέψετε τον προληπτικό έλεγχο δημοσίων δαπανών. Γιατί δεν μπορεί να διηλίζει στον κόνοπα του κόστους πρόσληψης δυναμικού ελεγκτικών υπηρεσιών και να καταπίνει στην κάμηλο της μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγής και του οργανωμένου και δικτυωμένου με τα κόμματά σας οικονομικού εγκλήματος. Δεν μπορεί να λιποθυμούν παιδιά από την πείνα και εσείς να μην έχετε εισπράξει ένα ευρώ από τη λίστα Lagarde και από τη Siemens. Ερώτηση τέταρτη. Πιστεύετε ότι μπορεί στις ελληνικές φυλακές να ισοπεδώνεται η ανθρώπινη ύπαρξη, να ζουν άνθρωποι σαν ποντίκια, χωρίς θέρμανση, τροφή, στοιχειώδη υγιεινή, σε συνθήκες που σύμφωνα με δικαστικές αποφάσεις συνιστούν μορφή βασανιστηρίου? Εμείς πιστεύουμε ότι το μόνο ανθρώπινο δικαίωμα που μπορεί νόμιμα μετά από δικαστική κρίση να περιορίζει η φυλακή είναι η ελευθερία. Γι' αυτό θα προβλέψουμε κονδύλια σοφρονιστικής πολιτικής, θα απαγορεύσουμε τις φυλακίσεις μικροφυλετών του δημοσίου και ανθρώπων που αδυνατούν να πληρώσουν την ποινή τους και θα ενισχύσουμε τους παροπλισμένους με ευθύνη σας εναλλακτικούς τρόπους έκτησης ποινής, όπως η κοινοφελής εργασία, τόσο αναγκαία σήμερα, οι αγροτικές φυλακές, η ημιελεύθερη διαβίωση, ο κατοίκον περιορισμός. Γιατί δεν μπορεί να αργοσβήνουν αβοήθητοι κρατούμενοι υπό τη μέριμνά σας και εσείς να δίνετε τετραπλάσια κονδύλια στο Υπουργείο Δένδια για να βάζει χειροπέδες στο κτίριο της ΕΡΤ, να το φυλάσει 4 εβδομάδες με εκατοντάδες άνδρες, να κακοποιεί πολίτες, βουλευτές και την ίδια την ενημέρωση και να πραγματοποιεί εφόδους με τέιζερ στα κελιά. Ερώτηση πέμπτη. Πιστεύετε ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι είδος πολυτελείας? Γι' αυτό φορτώσατε με παράβολα, χαράτσια και φόρους κάθε ένδικο μέσο και προσφυγή και επιβάλλατε 23% φόρο στη δικηγορική συμβουλή? Για μας, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι αναφέρετο θεμελιώδες δικαίωμα όλων. Γι' αυτό θα θεσμοθετήσουμε φορέα δωρεάν νομικής αρρωγής, το Γραφείο Δημοσίου Υπερασπιστή, με υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό αντίστοιχο με της εισαγγελίας, που θα υπερασπίζεται τους άπορους πολίτες ενώπιον των δικαστηρίων με όρους δίκαιης δίκης. Και θα καταργήσουμε τα παράβολα και το 23% ΦΠΑ, γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι προϊόν προς κατανάλωση, αλλά δημοκρατική εγγύηση. Ερώτηση έκτη. Πιστεύετε ότι οι πολίτες είναι εχθροί σας, γι' αυτό ποινικοποιείτε τους κοινωνικούς αγώνες και στοχοποιείτε κάθε αντιστεκόμενη κοινωνική, πνευματική, πολιτιστική δύναμη? Γι' αυτό συλλέγετε το DNA των κατοίκων στις κουριές, διώκετε τα κινήματα κατά των διωδίων, απειλείτε τους υπερχρεωμένους, επιστρατεύετε τους απεργούς, παραπέμπετε σε πειθαρχικά τους ακαδημαϊκούς και τους διοικητικούς, τους φοιτητές, τους μαθητές? Εμάς οι πολίτες είναι συμμαχοί μας. Θα ακυρώσουμε τους νόμους που ποινικοποιούν τις δημοκρατικές διεκδικήσεις, αλλά και θα αποκαταστήσουμε τη λαϊκή συμμετοχή στην απονομή της δικαιοσύνης. Αρχής γενομένης από τα μεικτά ορκωτά δικαστήρια που το Σύνταγμά μας προβλέπει και εσείς έχετε αντικαταστήσει με τα εξαμβλωματικά μονομελή εφετεία κακουργημάτων. Και μία τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε ότι θα κυβερνάτε για πάντα? Γελιέστε. Ο Αλέξανδρος ζει μέσα μας. Είμαστε όλοι Αλέξανδροι και θα προστατέψουμε τους γεννημένους και τους αγέννητους Αλέξανδρους στην πατρίδα μας. Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τσιάρας Κωνσταντίνος από τη Νέα Δημοκρατία έχει το λόγο.